Λοιπόν φίλοι μου, σήμερα φτιάχνουμε σπιτικό κλασικό ριζόγαλο. Τη συνταγή θα την έχουμε από κάτω το βίντεο, αλλά σας το λέω. Σε ένα κατσαρολάκι μικρό σαν κι αυτό, έχουμε ρίξει 1 λίτρο γάλα πλήρες. Έχουμε βάλει 250 γραμμάρια ρύζι γλασέ καλής ποιότητας. Έχουμε ρίξει 3 κουταλιές ζάχαρη άσπρη. Αναλόγως το πόσο γλυκό το θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και 2, πιο λίγο. Εμείς ρίξαμε 3. Τώρα στο τέλος, γιατί τώρα έχει φτάσει, σε λίγο θα είναι έτοιμο το ριζόγαλο μας, όπως το βλέπετε, έχει πήξει. Στην αρχή λοιπόν βάζουμε φουλ τη φωτιά και μόλις πάρει μια βράση, χαμηλώνουμε αμέσως πάρα πολύ τη φωτιά, έτσι για να μην φουσκώσει το γάλα, και το αφήνουμε 25 με 30 λεπτά να χυλώσει. Το βλέπετε που έχει αρχίσει και χυλώσει. Θα χυλώσει ακόμα περισσότερο. Θα ρίξουμε τη βανίλια τώρα προς το τέλος να πάρει ένα άρωμα. Και αν θέλετε προαιρετικά, μπορείτε να ρίξετε 3 φλίδες από λεμονάκι, να τις καθαρίσετε, να τις βάλετε μέσα και μετά να τις βγάλετε, έτσι για να πάρει μια γεύση από λεμονάκι. Εμείς δεν έχουμε ρίξει τώρα. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τη βανίλια μας μέσα για να πάρει αρωματάκι. Θα το αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί αφού σβήσουμε τη φωτιά. Μπορείτε να το φάτε και ζεστό. Εμείς το βάλουμε στο ψυγείο σε μπολάκια και θα προσπαλίσουμε με μπόλικη κανέλα. Αυτή είναι η συνταγή, απλή, γρήγορη, πετυχημένη, πάρα πολύ σπιτική. Λοιπόν, στα στοιχεία θα έχουμε και τον τρόπο παρασκευής. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Βλέπετε, έχει αρχίσει και έχει χυλώσει. Σε 5 λεπτάκια θα το βγάλουμε. Λοιπόν, έχουμε σβήσει το μάτι, η συνταγή είναι έτοιμη. Θα το αφήσουμε τώρα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Θα το σερβίρουμε σε μπολάκια, θα ρίξουμε την κανέλα από πάνω και θα το βάλουμε στο ψυγείο ή όποιος θέλει θα το φάει και ζεστό. Για να κάτεψτε το λίγο να το δει ο κόσμος, έχει γίνει φοβερό, έχει πήξει, έχει χυλώσει, είναι αυτό που θέλουμε. Βλέπετε, από κοντινό πλάνο. Έτσι μπορείτε να ρίξετε αντί για 250 ρύζι 200 ή ζάχαρη όπως είπαμε αντί για 3 κουταλάκια 2 ή 3,5 αναλόγως πόσο γλυκό το προτιμάτε. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας, η κλασική, η σπιτική. Η αυθεντική, η ελληνική, πολύ γρήγορη και πολύ σίγουρη. Καλή επιτυχία από τον σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος. Γεια χαρά!